συμβολική ένωση όλων των Ελλήνων. Όλοι είναι καθήκον μας να κάνουμε τα μέγιστα. Πολεμιστές μου, συνελληνές μου, με πολλούς από εσάς έχουμε ξανά συναντηθεί και άλλες φορές, με πάρα πολλούς. Όλοι οι Έλληνες πρέπει να είμαστε ενωμένοι, μόνο έτσι θα είμαστε προστατευμένοι. Έχει φτιαχτεί ένας τεράστιος αριθμός πολεμιστών στην Ελλάδα, αδέρφια μεταξύ σας. Κάθε μέρα δυναμώνουμε, έτσι μόνο θα είμαστε προστατευμένοι συνέλληνες. Ενώστε όλους τους Έλληνες. Η Ελλάδα στα χέρια των Ελλήνων εδώ και τώρα. Δεν έχουμε χρόνο και δεν θα έχουμε άλλη ευκαιρία. Έχουν στήσει τα πόδια όλο το παγκόσμιο καθεστώς να διαλύσει τα πάντα. Δεν τους κοστίζει τίποτα. Όλα εξαρτιόνται από εμάς, τους Έλληνες ανθρώπους. Όλα είναι στα χέρια μας. Πλούτο, πολιτική, ζωή και χρόνο. Τώρα που είπα χρόνο, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι που κανένας δεν το έκανε, ούτε επιστήμονες. Θεωρώ ότι δεν το ξέρουν. Οι μεγάλοι αποστάτες το ξέρουν όμως. Βέβαια οι επιστήμονες λένε ότι ο χρόνος είναι ψευδέστηση. Θα συμφωνήσω μαζί τους. Αυτός ο χρόνος που ζούμε, ναι, είναι ψευδέστηση. Όμως δεν είναι ο πραγματικός χρόνος. Για να ξεκινήσουν να φτιάξουν όλο αυτό που έφτιαξαν και κατασκεύασαν, με όλα τα βδελιρά, με όλες τις δοξασίες, με όλα τα δόγματα, με όλη αυτή την οικονομία, την παραοικονομία, την παρανομία, τον αφανισμό, τη σκλαβιά, αυτό το μίξερ του αίματος που καθημερινά γίνεται, πρέπει να καταλάβετε ότι δεν είναι τίποτα τυχαίο. Και το ότι χάνονται 8 εκατομμύρια παιδιά που λένε, ενώ δεν είναι 8, είναι 18, και γίνονται ανθρωποθυσίες και ακούτε για ανθρωποθυσίες. Ναι, αλήθεια είναι. Με την ανθρωποθυσία λοιπόν, όλα αυτά τα βαδαλιερά που δεν μπορούν να είναι στη δημιουργία και να ζήσουν στην επίγεια ή, αν το θέλετε, στην ομοτελειακή κατάσταση του διαστασικού μας χρόνου, οι ανθρωποθυσίες γίνονται όχι για το αίμα, για το αίμα σημαίνει ζωή. Ναι, το αίμα το χρησιμοποιούν για να ζήσει κάποιος από αυτά τα βδελιερά υποκείμενα, αλλά του παίρνουν τη ζωή. Τι εννοούμε ζωή? Του παίρνουν τα χρόνια που θα ζήσει. Σαφώς δεν έχουν την ίδια ταπόκριση, γι' αυτό και υπάρχει και το 10%, που σημαίνει ο πραγματικός χρόνος του ανθρώπου είναι 1000 χρόνια. Για να ζήσει μέχρι τα 600-700. Κανένας δεν θέλει να ζήσει παραπάνω. Ο πραγματικός ο χρόνος μας δίνει τεράστια δυνατότητα με ελεύθερη βούληση πότε θέλουμε να φύγουμε από τη γη. Και όχι όποτε μας έχει ορίσει ποιος κανονίζει πότε θα πεθάνει ο καθένας. Τα έχετε κατανοήσει? Μας έχουν εμφυτεύσει σε έναν ψεύτικο χρόνο. Αυτός ο χρόνος που ζούμε είναι ψευδαίσθηση και δεν έχει καμία σχέση με τον αληθινό χρόνο, ο οποίος είναι οντότητα ύπαρτη και λογική. Άλλωστε, γιατί λέγεται χρονολογικές? Τι σχέση έχει λοιπόν οι λογικές με τον χρόνο? Α, είναι λογικός ο χρόνος. Σωστά, είναι λογικός. Ναι, αλλά λογική σημαίνει η απόδειξη του υπαρκτού και του ορθού. Άρα λοιπόν υπάρχει χρόνος, υπαρκτός και ορθός. Ο δικός μας δεν έχει. Είναι παράλογος αυτός ο ψεύτικος. Γι' αυτό πρέπει να τον συντηρούν πάντα. Γι' αυτό πάντα λοιπόν στη ζωή μας την κανονίζουν αυτοί. Πού θα πάμε για να πεθάνουμε? Από την ώρα που γεννιόμαστε κοιτάνε να πεθάνουμε, αλλά μας εμφυτεύουν όλο το σπόρο του ψεύτικου χρόνου, ώστε να μπορούν να καθοδηγούν τα χρόνια, κλέβοντας από μας χρόνια, κλέβοντας αίμα, κλέβοντας ζωή, κλέβοντας χρόνο. Ζούνε με δικό μας χρόνο αυτά τα ζώα που σε πολιορκούν, και είναι πάρα πολλά, και κατεβάζουν και τα είδη τους, τα δικά τους είδη. Γι' αυτό λέγεται αρχαιολογικό. Γιατί, ρε παιδιά, είναι αρχαιολογικό? Έχει λογική το αρχαίο? Γιατί το νέο δεν έχει? Α, λογικό. Αστρολογικό. Βέβαια, άμα δεν έχουν τα αστρολογική, ποιος θα έχει? Πάρτε όλες τις λέξεις. Ανθρωπολογικό. Τι λες? Αλλά τελικά όλοι διδάσκουν το συναίσθημα και το ένστικτο. Το λογικό πουθενά.
πουθενά. Συνέγινες μου, είναι σημαντικό να ξέρετε και πρέπει, είναι κάποιες πληροφορίες που πρέπει να τις ξέρετε. Μπορεί να μην είναι για την ώρα, αλλά είναι κάποιες που πρέπει να τις ξέρετε. Ουσιαστικά το πρώτο πράγμα που κατασκευάσαν οι αποστάτες σε έναν ψεύτικο χρόνο. Και σε αυτό τον ψεύτικο χρόνο έπρεπε να τον γεμίσουν. Φανταστείτε μια παράλληλη γραμμή, ακριβώς όπως είναι τα παγκόσμια ταμεία. Υπάρχει μια γραμμή τραπεζική που φάνει στις αποταμιεύσεις σου και το μισθό σου με τον ιδρώτα, και άλλη μια που πάνω παράλληλη που είναι τρισεκατομμύρια κινητικά σου. Δεν ξέρεις τίποτα για εκείνη την οδό. Και σε περπατάνε που θερμαστεί. Ναι, μεν είναι δικιά σου. Ναι, μεν τα παγκόσμια ταμεία και τα gray screens και τα black screens είναι δικά σου, αλλά είναι παράλληλα, άμα το θέλετε. Κάθονται στις ίδιες τράπεζες, λογαριασμοί δικοί σου, δεν τους ξέρεις όμως εσύ. Εσύ πας, δουλεύεις, σαν κερατάς, βγάλεις το μισθό σου, πληρώνεις την εφορία, την ιδιωτική, υπακούεις τον νόμο, σε βάζουν φυλακή, πληρώνεις ό,τι γουστάρεις, σου παίρνουν το αυτοκίνητο, διαλύει τη γυναίκα σου, σκοτώνει τη κόρη σου, γίνεται χαμός. Εσύ συνεχίζεις εκεί που τα αντιθάψεις δεν μπορείς. Ωστόσο έχεις μια τεράστια λεωφόρα από πάνω δικιά σου, γεμάτη πλούτο, γεμάτη ζωή και δεν σε πει. Δεν σε αφήνουν να πας εκεί. Ενώ είναι δικιά σου. Γιατί σε έχουν βάλει σε αυτή τη λεωφόρο. Έτσι λοιπόν είναι και ο χρόνος και αυτό εξετάσουν οι επιστήμονες μας. Υπάρχει ένας πραγματικός χρόνος τον οποίο δεν μας αφήνουν να πάμε εκεί γιατί μας έχουν εγκλωβίσει στον άλλον, στον ψευτικό, παράλληλο, ψευτικό χρόνο. Σε αυτόν τον ψεύτικο χρόνο λοιπόν το συντηρούμε εμείς με τη δικιά μας τη ζωή. Σε διατηρούν σε αυτόν τον ψεύτικο χρόνο με φάρμακα που πρέπει να πεθάνεις τότε. Αν αύριο πούνε ότι το προσδόκιμο ζωής έχει πάει 100 χρόνια, 100 θα ζούμε. Αν πούνε 200, 200 θα ζούμε. Εάν δεν τον δηλητηριάσεις από την ώρα που γεννιέται με τα εμβόλια που κάνουν στα παιδιά, με τις τροφές που είναι όλες δηλητηριασμένες, με πολέμους που θα πεθάνεις, με ατυχήματα, με κέρατα, με μέρατα, με δοξασίες. Από τώρα που γεννιέσαι πρέπει να προσεύχεσαι για να, όταν πεθάνεις, να πεθάνεις για να μην πας στο διάολο, να πας στον άλλο το διάολο. Για φανταστείτε το μωρέ τι έχουν κάνει. Είναι ένας ψεύτικος χρόνος. Λοιπόν, ακούστε ένα μυστικό. Επειδή η Ελλάνια κοσμοθέας είναι τεράστια, έχει τεράστιους πολεμιστές, έχει τεράστιους μηχανισμούς. Υπάρχει ένα μυστικό που θέλω να το αφιερώσω. Είναι ο Μίνωας. Ο Μίνωας είναι τεράστιο πρόσωπο. Ο Μίνωας ο πρώτος, και θα πω τη λέξη πραγματικός, είναι πριν 45.000 χρόνια. Ο πραγματικός Μίνωας ήταν Αγίος του Διός. Μετά ο Μίνωας ήταν τίτλος. Ο Μίνωας, άμα το αναλύσετε, τι σημαίνει Μίνωας? Ο μύστης του νου. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την Κρήτη, έχει να κάνει με την ανθρωπότητα ο Μίνωας. Το που έχει έδρα, το που έχει βασίλειο, το που έχει παλάτι και το που έχει οξυγικό, δεν θέλω να στέκεσαι σε αυτά τα τοπικά. Ο Μίνωας είναι παγκόσμιος, μια Ελλάνια, ένας Ελλάνιος τεράστιο μηχανισμός με πραγματικά Ελλάνια τεχνολογία και μοναδικός σε αυτό που θα σας πω. Γιατί δεν είναι όλοι, δεν τα κάνουν όλοι όλα, δεν τα κάνουν όλα σε καλή τιμή, ο καθένας έχει το δικό του πόστο. Όπως ο Ιάσονας είχε πολύ συγκεκριμένη αποστολή, πάρα πολύ συγκεκριμένη. Έχει να κάνει με τον πλούτο, των Ελλάνιων, των ανθρώπων. Έχει να κάνει όχι μόνο με τη γη, έχει να κάνει με πολλά με πολλές γης και πολλούς πλανήτες στην κοσμοκρατορία μας. Έχει να κάνει, έχει να κάνει με τις πύλες, τις συγκεκριμένες πύλες που πρέπει να κλείσουν, που τις είχαν ανοίξει και περνάγανε στον πλανήτη μας. Γιατί μόνο έτσι έρχεσαι στον πλανήτη. Στον κάθε πλανήτη δεν πας με τις κατσαρόλες και με τα αλουμίνια και με τις παπαριές των, με τα διαστημόπια σου. Μια καλά με τις κατσαρόλες είναι λίγο διαφορετικά. Να πας από εδώ, να πας στη γη όπου θέλεις, ναι. Τώρα να πας βόλτα οπουδήποτε αλλού είναι λίγο διαφορετικό. Το ζήτημα είναι λοιπόν ότι ο Μίνωας, ενώ αν δείτε πληροφορίες, δεν δίνουν πληροφορίες για το Μίνωα, αλλά είναι βασιλιά της Κρήτης, τον έχουν κάπου στο 1600. Μιλάμε για το Μίνωα ο οποίος είναι ο γιος του Δία, ο Μίνωας ο οποίος αυτός είχε το δικαίωμα να πάρει το δίσκο της Φεστού. Ο δίσκος της Φεστού έχει άλλο όνομα, δεν υπάρχει τώρα λόγος να σου το πω. Ο δίσκος της Φεστού, αγαπητοί συνέλληνες, είναι κλειδί, όχι για μία αλλά για πολλές πύλες στο σύμπαν. Και φυσικά, εκτός των άλλων τεράστιων εργασιών που έχει, ο δίσκος της Φεστού, αυτό το πραγματικά τεράστιο, συμπατικό τεχνούργημα, τεχνολογικό, έχει αποτυπώνει και τα τέσσερα
στοιχεία της φύσης που όταν διακατέχεις, όταν κατέχεις την γνώση των τεσσάρων αυτών στοιχείων, είσαι Θεός επί της γης. Σαφώς πρέπει να κατανοήσεις. Σαφώς είναι σε ουράνια γραφή, σε συμπαντική ουράνια γραφή, δεν την καταλαβαίνει κανένας, ούτε πρόκειται κανείς να το σπάσει, γιατί είναι θέμα επίγνωσης και κατανόησης. Και εδώ δεν υπάρχει στη γη. Το πραγματικό δεν υπάρχει εδώ ο δίσκος ασβέστου. Το πραγματικό είναι ένα υλικό το οποίο δεν υπάρχει στη γη. Είναι από πάρα πολύ μακριά. Και βρίσκεται στον Α. Όχι του κεντάφρου, καμία σχέση, αλλά του κεντάφρου φυλακή. Πάρα πολύ μακριά. Εκεί από που είναι η Α. Από εκεί που είναι όλοι οι μεγάλοι περίεργες. Είναι πολύ μακριά. Το ζήτημα όμως είναι ότι ο Μίνωας ήταν αυτός ο οποίος μπορούσε να προστάξει το χρόνο. Είναι ο μόνος από όλους που μπορεί να προστάξει το χρόνο. Γι' αυτό και η εμφάνισή του στη γη τότε. Τότε λοιπόν που μιλάμε το 45.000, η γη έχει αρχίσει και παγώνει. Παγώνει η γη και είναι σχεδόν με τη Γερμανία παγωμένη. Γι' αυτό και συναντάμε κριτικά μέχρι και αργότερα. Βέβαια έχουμε και Μίνωες μετά σαν τίτλος. Έτσι η γη αρχίζει και παγώνει, γιατί είναι ένας μηχανισμός όταν παγώνει η γη. Παγώνει για να προστατευτεί. Είναι ένας μηχανισμός η γη. Είναι σαν τον πυρετό το δικό μας. Εμείς προστατευόμαστε με τον πυρετό και μας δίνει ένα μήνυμα ότι έχουμε πυρετό γιατί υπάρχει ένα μικρόβιο. Έτσι λοιπόν σαν μηχανισμός η γη είχε αρχίσει και παγώνει. Εάν δεν ερχόταν ο Μίνωας, η γη θα ήταν όλη παγωμένη. Ο Μίνωας είναι σταθμός για τη Γαία, Δήμητρα Άρτεμις, όπου έρχεται για να μην παγώσει, βάζει τα πράγματα στη θέση τους, γι' αυτό δεν υπάρχει Μίνωας σταμένος, έτσι, ανελήθη, πως ήρθε έφυγε, και φυσικά είχε τεράστιους μηχανισμούς στα χέρια του, γι' αυτό και είχε τα κλειδιά του κάτω κόσμου, ενώ τον έχουν στη Wikipedia ότι είναι του κάτω κόσμου, κριτής, δεν είναι κριτής, δεν υπάρχει κριτής. Ο Άδης δεν έχει ούτε κριτές, ούτε δικαστήρια, ούτε βλακίες που λένε. Είναι πέρασμα μόνο. Πέρασες, έφυγες. Δεν περνάς από εκεί, άμα δεν είσαι στη διαδικασία από όλες οι πύλες για να πας κάπου, περνάς από τον κάτω κόσμο. Δηλαδή, από τον Άδη. Ουσιαστικά, τον αδερφό του Δία. Αυτό το γνωρίζουν όλοι. Έτσι λοιπόν ο Μίνωας μπορούσε να πάει όπου θέλει, στην κοσμοκρατορία, με κλειδιά που του είχε ο πατέρας του και φυσικά είχε και δικιά του πόρτα, δικιά του πύλη. Μόνο ο Μίνωας μπορεί να σπάσει τον ψεύτικο χρόνο. Και κανείς δεν τον τιμά. Τον έχουν και ένα βασιλιά, ναι, λέει, ήταν εδώ στην Κρήτη, να πούμε. Είναι τεράστιος μηχανισμός ο Μίνωας. Ο Μίνωας μπορεί να προστάξει τον χρόνο. Και αυτή τη στιγμή, και τότε υπήρχε ένας, από τότε ξεκινάει το ψεύτικος χρόνος, χρόνια ξεκινά ο ψεύτικος χρόνος, αλλά τότε ήταν το απόγειο που ο Μίνωας, αν δεν ερχόταν στη Γαία, η γη θα ήταν παγωμένη. Με αποτέλεσμα, ο τεράστιος αυτός Μίνωας άφησε τεράστιες κληρονομιές και σήμερα δεν τον τιμεί κανένας. Ο ψεύτικος χρόνος, σε αυτό που μας έχουν βάλει, αυτός ο ψεύτικος χρόνος, τον συντηρούμε κάθε μέρα εμείς. Στον πραγματικό χρόνο συνέγινες όμως. Ζούμε όσο θέλουμε εμείς και αποφασίζουμε πότε θα φύγουμε εμείς. Υπάρχει ελεύθερη βούληση παντού. Α, τελικά, το πόσο θα ζήσω, δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση. Με μεγάλη νόηση, οι δημιουργοί μας μπορούν να δουν σε μια ανθρώπινη ζωή πάνω στη γη ότι όποιος και να είσαι, όσο και να κάτσεις πάνω από 600-700 χρόνια, δεν θα θες να μείνεις άλλο. Δηλαδή ουσιαστικά τελειοποιείσαι, ανελύσεσαι αν δεν σε σκοτώσει κάτι. Άρα όσο προσέχεις το περιβάλλον σου, όσο προσέχεις την υγεία σου, όσο προσέχεις τον πλούτο σου, όταν προσέχεις την ισχύ σου, όταν προσέχεις τη δικαιοσύνη, βέβαια, γιατί η δικαιοσύνη είναι παντού, όχι όπως σήμερα στα δικαστήρια. Η δικαιοσύνη είναι σε όλο το περιβάλλον. Αν δεν έχουμε δικαιοσύνη στο περιβάλλον, γίνεται χαμός. Από πλημμύρες, από το να εξαφανιστούν ζώα, από το να δημιουργηθούν καινούργια ζώα και όλα αυτά τα υβρίδια που έχουν βάλει και διαλύουν τη γη. Έτσι λοιπόν αυτό είναι ένα ψεύτικο χρόνο. Στον πραγματικό χρόνο ζούμε και φεύγουμε όσο θέλουμε εμείς. Από ένα παραδειγματάκι. Όλοι μιλάνε για τον Πυθαγόρα. Δεν και τον ξέρει κανένας. Σχεδόν όλα τα ζωντόβολα μιλάνε και τι έτρωγε ο Πυθαγόρας και που έκανε την. Και που αφόδευε. Είναι γελία. Ξέρετε ότι ο Πυθαγόρας δεν πήγε σε καμία σχολή. Πού σπούδασε ο Πυθαγόρας? Του δώσε κανένα μασονικό πτυχίο κανένας? Μάλιστα. Όχι, δεν του δώσε. Τον πουλήσε ένα σκλάβο από την Αίγυπτο στην Ελλάδα
19 χρονών. Και όταν ήρθε στην Αθήνα και το πουλήσανε σκλάβο, από σκλάβο το πουλήσανε και τον πήραν Έλληνα, το πουλήσανε για σκλάβο και τον πήραν Σύνη και τον έφερε εδώ, μετά από 6-7 μήνες του κάνανε και δίκη. Ότι προκαλούσε τον κόσμο. Τον πήγαν δικαστήριο μόνο τον Πυθαγόρα. Ότι αυτά που έλεγε δεν ισχύουν. Δεν είναι αλήθεια. Του κάνανε δικαστήριο, τον βάλαν και φυλακή και μετά βγήκε και άνοιξε σχολή. Και πώς άνοιξε σχολή, ρε παιδιά? Γιατί του έκανε πτυχίο κανένας? Δεν είχε πτυχίο από το Χάρπαντ. Δεν είχε έργο. Καταλαβαίνετε συνέχεια τη στην κυριότητα. Τον βάλαν φυλακή, τον πουλήσανε σκλάβο. Δεν σπούδασε πουθενά. Αλλά τελικά είναι Πυθαγόρας που το ξέρουμε σήμερα. Λοιπόν, ακούστε ένα μυστικό. Πυθαγόρας πέθανε 650 ετών. Δεν πέθανε ούτε 65 ούτε 64, ούτε αυτές τις γελίες χρονολογίες που δεν υπάρχουν χρονολογικές, γιατί δεν είναι λογικές. Και με καμία αποδείξη. Καρφώσαν ό,τι θέλανε. Και έφυγε μόνος του. Και τελικά δεν πέθανε και ποτέ. Έφυγε. Δεν υπάρχει πτώμα του Πυθαγόρα. Και δεν έχουμε μόνο τον Πυθαγόρα. Μπορώ να μιλάω ώρες για όλους τους δικούς μας. Τις οποίες μας έχουν γράψει, έχουν διαλύσει. Όπως καλά είπε και ο Σιγκερ, θα τους διαλύσουμε στο παραμύθι, θα τους φτιάξουμε τη γλώσσα, θα τους βάλουμε ψεύτικες ημερομηνίες. Οι δικές μας αναγεννήσεις μόνος, όλα στα κοντά, στα δικά τους. Ζούμε σε έναν ψεύτικο χρόνο. Μπορούμε να τον σπάσουμε όλοι μαζί, συντονίζοντας τα ελάνια πρωτόκολλα. Στον αληθινό το χρόνο είναι η αθανασία. Και εδώ πρέπει να προσέξετε κάτι. Στον όρκο είναι τα μυστικά. Οι ελάνιες εντολές, οι οποίες δεν είναι καν θρησκευτικές, είναι της ίδιας της ύπαρξης. Εκτελώντας τις ελάνιες εντολές, είσαι στον πραγματικό χρόνο. Σπάνε όλα. Γι' αυτό ο πόλεμος είναι μεγάλο. Και μας πολεμάνε για χιλιάδες άλλα πράγματα και όχι οικονομικά. Ας είναι. Το θέμα είναι να καταλάβεις εκεί. Να καταλάβεις εσύ συνέχεια. Όλοι κάνουν το αντίθετο, να μην καταλάβεις εσύ. Γι' αυτό και θα δείτε. Όταν βγαίνει κάτι σοβαρό ή κάτι αληθινό, ή δεν το πειράζουν καθόλου γιατί αν τα ακουμπήσουν θα καούνε, ή θα ρίξουν άλλες 10 γνώμες για να μπερδευτεί ο άνθρωπος να μην ξέρει τι να διαλέξει. Αυτά για το μήνα. Αυτά για τον ψεύτικο χρόνο που το βιώνουμε όλοι. Άρα λοιπόν κάποιος κανονίζει το θάνατό μας. Ένα ολόκληρο καθεστωτικό, ψεύτικο χρόνο που έχουν στήσει, τον οποίο εμείς το συντηρούμε. Μπορούμε να το σπάσουμε αυτό το φράγμα και να ζήσουμε όσο θέλουμε εμείς. Υπάρχουν μυστικά. Άλλωστε, μην ξεχάσετε, υπάρχουν πολλοί συνέλληνες στην Αγίου Συνέλευση που έχουν δει πραγματικά, πραγματική πραγματικότητα, θα την πω και δεν είναι θαύματα. Πάρα πολλοί συνέλληνες έχουν νιώσει τη ζωή στο ίδωρο. Ίδωρο το οποίο δεν αναγνωρίζει καμία ασθένεια και ό,τι και να έχεις, είναι σε καλά για να ζήσεις. Άρα, ξέρουμε τι σημαίνει ζωή. Ξέρουμε καλά και έρχονται μεγάλα δώρα. Το θέμα είναι να τα πάρεις. Έλα συνέχεια να τα πάρεις. Ενωθείτε να φτιαχτεί η χώρα, να πάρετε τα δώρα. Έρχονται πολλά δώρα. Ο πραγματικός χρόνος έχει πολλά δώρα για σένα. Μα είναι όλα δώρα. Και η ζωή είναι δώρο. Και η ζωή είναι δώρο. Και τελικά τα μοιάσματα την κάναν θάνατο. Την κάναν αφανισμό. Την κάναν σκλαβιά. Και να λέμε ότι η γη είναι παραμεθόριος και είναι μια φυλακή. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Μεγάλη μου τιμή. Τεράστια τιμή για ό,τι συμβαίνει και για ό,τι θα συμβεί. Είμαι μαζί σας μέχρι το τέλος.